Πάμε μέχρι την Θεσσαλονίκη. Μαζί με την Αλεξάνδρα είναι ο κύριος Θανάσης Κοκονάς, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας. Καλημέρα, κύριε Κοκονά. Ακριβώς. Καλημέρα σας, κύριε Κοκονά. Καλημέρα. Μπράβο στη δασκάλα, καταρχήν. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στη δασκάλα. Φυσικά ο ρόλος ήταν σημαντικός και γι' αυτό θέλουμε να αναδείξουμε και το ρόλο του εκπαιδευτικού μέσα στο σχολείο. Πόσο βοήθησε. Και ταυτόχρονα πώς μπόρεσε να προσεγγίσει το παιδί για να μπορέσει να λύσει τέτοια ζητήματα. Γιατί ξέρετε, δυστυχώς το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες πολλών τέτοιων καταγγελιών. Είτε μπορεί να είναι βία περιστατικά, είτε προβλήματα μέσα στην οικογένεια. Και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός. Έχετε δίκιο, αλλά προκύπτει και κάτι άλλο. Και να το αναδείξουμε. Εδώ προκύπτει και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Και αυτό το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Κοκονά. Ο ρόλος της οικογένειας και των γονέων. Αυτό το κοριτσάκι, για να μην έχει εκμυστηρευτεί στους δικούς της ανθρώπους, στο οικογενειακό περιβάλλον, αυτά που τράβαγε τα μαρτυρικά γεγονότα των 2 ετών από το θείο που μπαινόβαινε στο σπίτι. Γιατί δυστυχώς οι περισσότερες των περιπτώσεων προέρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον. Αλήθεια είναι αυτό. Δυστυχώς, κοιτάξτε, κάθε οικογένεια δεν μπορεί να διαχειριστεί τέτοια ζητήματα εύκολα. Γι' αυτό λέμε ότι το σχολείο πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο. Πρέπει μέσα στο σχολείο να μπουν κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι που να φτάσουν κοντά και να δουν και ζητήματα που μπορεί να υπάρχουν μέσα στις οικογένειες και να φτάσουν κοντά στους μαθητές για να απαντήσουν σε τέτοια ζητήματα. Ξέρετε, πάρα πολλοί μαθητές θέλουν χρόνο, θέλουν χώρο να μπορέσουν να μιλήσουν σε ειδικούς, σε επιστήμονες για να λύσουν τέτοια ζητήματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η δασκάλα μπόρεσε και αντιλήφθηκε το περιστατικό από τη συμπεριφορά του παιδιού, από την αλλαγή που είχε σε όλη την σχολική χρονιά και κατάφερε και το πλησίασε. Σε αυτό πρέπει να μπουν και οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι ψυχολόγοι που να φτάσουν κοντά στους μαθητές. Ξέρετε, έχουμε σχολεία με 500 και 600 μαθητές που δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται στην κάθε οικογένεια και στο κάθε Όμως, μαθητή. Κύριε Κοκονά, έχετε είναι δίκιο. Είναι σημαντικό. Έχετε δίκιο, θα συμφωνήσουμε. Αλεξάνδρα, με το ξέρεις και εσύ πολύ καλά όμως από το ρεπορτάζ. Μας έχει κάνει εντύπωση ότι δεν συμμετέχουν όμως και οι γονείς. Δηλαδή, στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων συμμετέχει το 20-30%. Δεν πάνε οι γονείς, δεν ενδιαφέρονται οι γονείς. Είναι έτσι, κύριε Κοκονά? Δυστυχώς, ναι, το τελευταίο και η πανδημία ανέδειξε αυτό το πρόβλημα. Η συμμετοχή μικραίνει. Αλλά πραγματικά το σχολείο έχει ανάγκη τους συλλόγους γονέων. Αλλά έχει ανάγκη και έτσι να τους έχει. Ναι, ναι. Παλαιότερα λειτουργούσαν Πρέπει να μπουν μπροστά. Οι γονείς πρέπει να είναι κοντά στο σχολείο, γιατί μόνο έτσι αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που έχουν. Και κοντά στο παιδί πάνω απ' όλα, κύριε Κοκονά. Κοντά στο παιδί. Βέβαια. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι σε κάποιες οικογένειες μπορεί οι γονείς να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, να μην έχουν τη δυνατότητα να είναι τόσο πολύ κοντά στο παιδί τους. Αλλά παρόλα αυτά, σε τέτοιες περιπτώσεις αποκλείεται να μην διαπιστώσεις ότι μια ψυχούλα 12 ετών βασανίζει το κορμάκι της από τα 10 ο θείος να πάρει, ο διάολος να πάρει. Ακριβώς. Είναι τα περιστατικά τόσο σκληρά, που σίγουρα και η οικογένεια έπρεπε να βρει το στοιχείο αυτό, τη χαραμάδα τέλος πάντων, για να μπορέσει να καταλάβει το παιδί. Ευτυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το έκανε η εκπαιδευτικός. Ξέρετε, πολλές οικογένειες και η ατομική ευθύνη που πέφτει στις πλάτες των γονιών δεν είναι εύκολο να τις διαχειριστούν. Δεν θέλουμε τώρα εδώ να καταγγείλουμε ή να πούμε κάτι για τους γονείς κτλ. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Μάλιστα, κύριε Κοκονά, να σας ευχαριστήσουμε, πολύ και για την επιλογή της Αλεξάνδρας να σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.